Είναι ένα ανοιχτό κάλεσμα προς τον επιχειρηματικό κόσμο του Ηρακλείου. Άλλωστε, τώρα ξεκινάει η εκλογική διαδικασία. Παρούσα στις εκλογές του Νοεμβρίου, δηλώνει η παράταξη επιμελητηριακή σύμπραξη με μπροστάρι τον πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής της Εκλογικής Περιφέρειας Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Βαγγέλη Καρκανάκη. Η επιμελητηριακή σύμπραξη, η παράταξή μας, ήταν παρούσα και παρέμεινε ένας πυρήνας, ένα ενεργό κύτταρο της κοινωνίας του Ηρακλείου. Αφήσαμε το στίγμα μας με αυστηρή κριτική, αλλά και λογική συγκλήσεων και συνενέσεων όπου απαιτείται. Όπως λοιπόν αποτυπώνεται και σήμερα, η παράταξή μας αποφάσισε να κατέλθουμε στις επικείμενες εκλογές του προσεχόντος Νοεμβρίου με τις ίδιες αρχές και αξίες. Με σημαία μας και πάλι ένα επιμελητήριο ανοιχτό, αποκεντρωμένο. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παρουσιάστηκε υποψηφιότητα, ο Βαγγέλης Καρκανάκης με τη μακρά διαδρομή στον επιμελητηριακό χώρο σημείωσε πως στόχος της παραταξής του είναι η στήριξη και υποστήριξη των επιχειρήσεων με φόντο τις δύσκολες συνθήκες για το επιχειρήν όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί σήμερα. Στόχος μας με την ομάδα μας είναι να φέρουμε νέα πνοή στο επιμελητήριο Ηρακλείου μακριά από στεγανά και λογικές καμαρίλας. Στη σημερινή δύσκολη οικονομική πραγματικότητα, με τις συνεχείς μεταπτώσεις, τις τεκτονικές αλλαγές, την καλπάζουσα τεχνολογική εξέλιξη και τις αλλεπάλληλες κρίσεις, ο επαγγελματικός κόσμος του Ηρακλείου, ιδιαίτερα ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας, παλεύει για να κρατηθεί όρθιος. Δυστυχώς, χωρίς την ουσιαστική, θεσμική, οικονομική και τεχνοκρατική υποστήριξη των αρμόδιων φορέων. Ανάμεσα στα άλλα, θα επιμείνουμε στις ανοιχτές επιτροπές και ομάδες εργασίας προκειμένου να αφιερώσουμε χρόνο για να δουλέψουμε για το επιχειρήν, σημείωσε ο κ. Καρκανάκης, αναφερόμενος στις προτάσεις και τις δράσεις που θα αναλάβει η παράταξή του. Η διαφορετικότητα της κίνησής μας προσδιορίζεται από την ταυτότητά μας, αλλά και από τις θέσεις και τις προτάσεις μας, τις οποίες θα διατυπώσουμε και θα αναλύσουμε με λεπτομέρειες τις επόμενες μέρες. Ο ίδιος άφησε αιχμές για την προηγούμενη διοίκηση του επιμελητηρίου, κάνοντας αναφορά σε κλειστό κλαμπ. Η μέχρι τώρα διοίκηση δείχνει ανελιπώς την εξάντληση των δυνατοτήτων της και την αδυναμία της να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα που απαιτούν νέους τρόπους υποστήριξης, ειδικά της μικρής και μεσαίας επιχείρησης, προκειμένου να γίνει ανταγωνιστική, ανθεκτική, ισχυρή και βιώσιμη στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται.